Λοιπόν, για τη συνέχεια θα σας ταξιδέψουμε, κυρίες και κύριοι. Θα μεταφερθούμε όλοι μαζί στη Σύρο, εκεί όπου βρεθήκαμε. Βρέθηκε η εκπομπή πριν από λίγες ημέρες, διότι εδώ και κάποιους μήνες έχει ήδη κυκλοφορήσει ως είδηση το ενδιαφέρον το οποίο έχει εκδηλωθεί. Μάλιστα έχει κατατεθεί και επίσημη πρόταση από επενδυτές του Hollywood προκειμένου να έρθουν στη Σύρο να φτιάξουν σχολή κινηματογράφου, να φτιάξουν και κάποια στούντιο και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο μάλιστα έχει αξιολογήσει η κυβέρνηση. Το επεξεργάζεται ήδη. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι 5, 6, 7, αν θυμάμαι, που δεν θυμάμαι καλά, υπουργεία πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να βγει και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί, καθότι υπάρχει ένα κενό εκεί στο νόμο. Θα ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τον κύριο Κρέτσο, που έχει όλο το χαρτοφυλάκιο να μας το εξηγεί αναλυτικά. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το νησί της Σύρου, μιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη και όχι μόνο, διότι η Σύρος είναι ούτως ή άλλως πέρα από ένα πάρα πολύ όμορφο, εντυπωσιακό και ιδιαίτερο νησί με φυσικό περιβάλλον αντάξιο των στούντιο που βλέπουμε να στείνονται για μεγάλες παραγωγές, έχει και τεράστια πολιτιστική παράδοση. Άρα βρήκαμε και ανθρώπους του πολιτισμού στο νησί και συζητήσαμε με όλες τις πλευρές, όμως και με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Είναι ο γνωστός κινηματογραφιστής, ο Στίβεν Μπενστίν, ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, προκειμένου να δούμε πού βρίσκεται όλη αυτή η διαδικασία και αν όντως θα δούμε το Hollywood εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το νησί έχει μεγάλη πολιτιστική και θεατρική ιστορία. Και σε αυτή την περίοδο της κρίσης χρειάζεται, όπως είχε πει ο Αγγελόπουλος λίγο πριν πεθάνει, να κάνουμε μια επίθεση πολιτισμού. Υπάρχει το θεατρικό, υποκριτικό, καλλιτεχνικό στοιχείο σε όλους μας. Γι' αυτό βλέπεις ότι όταν δεις δύο Συριανούς θα κάνεις ντουέτο. Η Σύρα είναι τόσο μπροστά πολιτισμικά και της ταιριάζει μια τέτοια νέα κατάσταση κινηματογραφική. Όλοι μαζί, με μια κοινή σκέψη, μπορούμε να πάμε τα πράγματα μπροστά. Το νησί μας είναι Σύρο. Τελείωσε. Ο βράχος μας. Τον περασμένο Νοέμβριο, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων καλεί σε έκτακτη συνέντευξη τύπου. Οι ανακοινώσεις εντυπωσιάζουν και τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα. Δεχτήκατε επενδυτική πρόταση από το Hollywood προκειμένου να δημιουργηθούν κάποια στούντιο στο νησί σας. Κάτι βεβαίως λέω το οποίο αν ισχύει είναι πολύ θετικό για όλους μας. Είναι για τη χώρα θετικό, όχι μόνο για το νησί σας. Αληθεύει καταρχάς αυτό? Είναι τόσο μεγάλη αυτή η πρόταση και εντυπωσιακή που πραγματικά φαίνεται δύσκολο να είναι αληθινή. Σε τι ακριβώς ενδιαφέρεται να επενδύσει η βιομηχανία του Hollywood? Η βιομηχανία του Hollywood ενδιαφέρεται να επενδύσει στη Σύρο μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά την ίδρυση σχολής κινηματογράφου και το δεύτερο την δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων για την παραγωγή οπτικοακουστικών παραγωγών. Συνολικά για τι ύψους επένδυση μιλάμε? Η αρχική επένδυση, και το τονίζω η αρχική διότι αντιλαμβάνεστε μια επένδυση αναπτύσσεται σταδιακά. Η αρχική επένδυση είναι της τάξης των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με αυτά που έχουν προβλεφθεί στην αρχική πρόταση. Και το τονίζω αυτό διότι σε αυτό το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την αρχική πρόταση μέχρι σήμερα έχουν προσθεθεί και κάποια άλλα αντικείμενα που αναμφισβήτητα έχουν ανεβάσει και το ύψος της επένδυσης, άρα μιλάμε για ένα ποσό μεγαλύτερο πλέον των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τι ήταν
αυτό που σας έκανε να πιστέψετε πραγματικά και από την πρώτη στιγμή σε αυτή την ιδέα? Το στοιχείο που με, πραγματικά με όθησε να δώσω και εγώ τον καλύτερο εαυτό μου και να πιστέψω σε αυτό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να καταθέσουν την πρόταση. Διέγνωσα, διαισθάνθηκα ότι το ενδιαφέρον τους ήταν πραγματικό. Ο διεθνούς φήμης κινηματογραφιστής Steven Bernstein μετέφερε την ιδέα του για τη δημιουργία σχολής κινηματογράφου αλλά και στούντιο του Hollywood εδώ στη Σύρο στους παραγωγούς του Hollywood. Ποια να ήταν άραγε η πρώτη αντίδραση? What were your first impressions when you visited Syros? I was struck by a number of things. First, just as a tourist, it's a natural beauty. It's sort of a hybrid between the Amalfi Coast in Italy and the best of the Greek islands. But in my professional sense, I realized it would be a great film location. So I recognized its potential, as I've been in lots of other locations around the world in my 40-year career, and I realized it was very much like other locations in their genesis that evolved into important film locations. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με τη δική σας συμμετοχή στην προσπάθεια υλοποίησης, στην προσπάθεια δημιουργίας της σχολής κινηματογράφου αλλά και των στούντιο στο νησί της Σύρου. Είμαι επενδυτής σε διάφορες εταιρείες φιλοξενίας και ψυχαγωγίας. Ο κύριος Steven Bernstein, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες 40 χρόνια σε αυτή την βιομηχανία. Τον περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο συζητούσαμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει οργανωμένο στούντιο και σχολή κινηματογράφου στην Ελλάδα. Τον πήγαμε στην Σύρο να δει τη Σύρο με τα ωραία της, τα σοκάκια, τις βενικιάτικες βίλες, τα νεοκλασικά κτίρια της και τις παραλίες της βέβαια. Του άρεσε πάρα πολύ η Σύρος. Είπε κιόλας σημαντικά ότι είναι ένα φυσικό στούντιο. Και από εκεί αρχίσαμε να κοιτάζουμε το θέμα, να κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Κυρία Παπαφίγκου, πώς βρέθηκε ο Steven Bernstein στη Σύρο? Βρέθηκε καλεσμένος μας. Γνωρίζαμε ότι ήθελε να κάνει τα γυρίσματα για μία ταινία και έψαχνε να βρει το κατάλληλο σκηνικό, φυσικό σκηνικό. Επειδή γνωρίζαμε το σενάριο της ταινίας, του κάναμε μία ξενάγηση και αμέσως εντυπωσιάστηκε. Η φράση που είπε, έχετε ένα διαμάντι στα χέρια σας που δεν μπορείτε να καταλάβετε ακόμα την αξία του. What was the reaction of Hollywood producers when they learned about Syros as an option? Well, we had a series of meetings in Syros to explore the opportunities there. And when I realized that the government and particularly the people in Syros were receptive to us bringing films there, I came back here to Los Angeles and discussed it with many of my colleagues. And there's a lot of excitement about the potential of shooting in Greece. And it's a great location because of the weather. And particularly in Syros, there's an army base there, there's a shipyard there. There's lots of things that we need when we're shooting films to service these major motion pictures that are available in Syros. And what are your plans for cinema school in Syros? We have to do three things, really, to attract film producers from all around the world. First, we have to let them know that we're there. So that requires a certain amount of communication with the world community. But we have to bring people to the island. So there's various ways of doing that. And one of those is to set up a film school there and invite students from all around the world to actually get their training from me and from other professionals like me
actually right there in Cirrus. The second purpose of that school would to be build infrastructure on the island itself. When producers bring films to different locations, they need to know there's local workers available who are skilled. And so we have to build those skills. There's a lot of great Greek filmmakers already, but we want to expand that. We want to have a larger pool of Greek filmmakers so that when American productions come there, or British productions, or European productions that require 300 or 400 or 500 workers, we'll be able to provide those people right from the Greek working pool itself. Are you going to visit Syros? Well, I've been to Syros, of course, already, and I want to come back this summer. I want to move quickly. And then finally, I really very much want to encourage the Greek government to push forward with this very important initiative. Όλο αυτό το διάστημα, από τότε που κατατέθηκε πρώτη φορά η μελέτη των επενδυτών, έχουν σημειωθεί μια σειρά συναντήσεων μεταξύ της περιφέρειας, των επενδυτών και όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων. Σήμερα, πού βρίσκεται η διαδικασία? Η διαδικασία βρίσκεται, πιστεύω, σε ένα τελικό στάδιο, διότι ήδη έχει υπάρξει η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου, το οποίο έχει κατατεθεί 20 Φεβρουαρίου σε δημόσια διαβούλευση, έχει ολοκληρωθεί. Και πιστεύουμε ότι είναι το τελικό στάδιο πλέον της τελικής επεξεργασίας του μετά από τις προτάσεις που έχουν καταθέσει και οι φορείς και οι επενδυτές. Και ευελπιστώ σε προσεχείς ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη, να κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων. Σε ποιον ακριβώς τομέα ενδιαφέρονται να επενδύσουν από το Hollywood? Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project. Διότι η Ελλάδα, φαντάζομαι, και άλλοι συμμετέχοντες στο δικό σας ρεπορτάζ, θα σας είπαν ότι έχει από τη φύση της πολλά πλεονεκτήματα για να είναι ένα hub προσέλκυσης επενδύσεων σε οπτικοακουστικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Αλλά η Ελλάδα έχει επίσης και πολλές ελλείψεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις θεσμικές ελλείψεις, δηλαδή είμαστε ίσως η μοναδική χώρα που δεν έχει ένα οργανωμένο Film Commission, που δεν έχουμε φορολογικά, επενδυτικά κίνητρα για αυτού του είδους παραγωγές. Είμαστε όμως και μια χώρα που δεν διαθέτουμε ένα στούντιο επιπέδου που πλέον έχουν άλλες χώρες που είναι πολύ ανταγωνιστικές απέναντί μας, όπως είναι η Μάλτα, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Τσεχία. Επομένως, αυτή η ιστορία στη Σύρο έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι έρχεται να δώσει και μια υποδομή. Θέλει να παντρέψει αυτή την υποδομή με ένα regeneration ανθρώπων του χώρου, με την έννοια της δημιουργίας μιας ειδικής σχολής για τον κινηματογράφο. Και βέβαια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, διότι τα ονόματα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτή την υπόθεση, πίσω από αυτό το business plan, είναι πολλά υποσχόμενα, με την έννοια ότι έχουν πολύ δυνατές διασυνδέσεις στο Hollywood και αλλού. Πού βλέπετε να βρίσκεται όλη η διαδικασία? Θα δούμε δηλαδή να έρχεται κάτι προς ψήφιση στη Βουλή άμεσα? Ναι, για μας, όπως σας είπα, είναι στοίχημα. Έχουμε θέσει εδώ και στο Υπουργείο και ένα deadline, δηλαδή μέχρι τις Κάνες, που είναι 17 με 24, αν κάνω λάθος, Μαΐου. Θα θέλουμε να έχει ψηφιστεί το πρώτο επενδυτικό κίνητρο για τέτοιου είδους παραγωγές, οπτικοακουστικές παραγωγές στην Ελλάδα, το οποίο θεωρούμε ότι βάζει τη χώρα σιγά-σιγά στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως film-friendly, με την έννοια ότι αγκαλιάζουν αυτού του είδους επενδυτικές πρωτοβουλίες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και έμεσα ωφέλη που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά τεχνογνωσίας και με το πώς θα μπορέσουμε αυτό το brain drain, την διαρροή επιστημόνων προς το εξωτερικό, να την μετατρέψουμε και να γίνει brain gain. Δηλαδή η Ελλάδα να είναι ένας φιλικός χώρος για να μπορεί κάποιος να έρθει να τοποθετήσει τα χρήματά του, να είναι δημιουργικός σε αυτή τη χώρα και να προχωρήσει. Έχουμε και ένα καλό παράδειγμα δίπλα μας, στην Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας οπτικοακουστικού περιεχομένου στην τηλεόραση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η οποία η Τουρκία επενδύει πάρα πολύ. Δηλαδή χτίζει ένα τεράστιο στούντιο 35 λεπτά από το αεροδρόμιο Ατατούρκ, και βεβαίως έχει μια δυνατότητα, θέλει να επεκτείνει τις αγορές που έχει ήδη κυριαρχήσει, δηλαδή τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, και να πάει και μπρος στην Ασία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα επίσης μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο.
πρώτο βήμα ποιο θα είναι? Βήμα-βήμα, αρχίσουμε να κάνουμε master classes, να κάνουμε, να φέρουμε 2-3 ταινίες που ο κύριος Μπέρνσταϊν έχει κιόλας 2-3 οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν πάρα πολύ γρήγορα στην Ελλάδα να κοιτάξουν. Το στούδιο της Σύρο θα είναι το κέντρο, αλλά οι ταινίες θα μπορέσουν να γυριστούν σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδος. Αυτό προβλέπουμε δηλαδή. Έμβλημα της πολιτιστικής ανάπτυξης της Σύρου, το Θέατρο Απόλλων. Η ιστορία λέει ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1864. Η πολιτιστική παράδοση όμως του νησιού συνεχίζεται έως σήμερα, μεταξύ άλλων από τη δραστηριότητα των θεατρικών ομάδων. Σχεδιάζομαι να παίξουμε το έργο «Υπολικοπαλίδα». «Χαμάμ γυναικών». «Βότκα Μολότοφ», τον Άντο Τσέχοφ, Λίλ Σάιμον. «Διακοπή για τεχνικούς λόγους». «Τα θυρώμητα στον Κάτσο και στον Καβάθι». «Μια θαλασσινή πολιτεία» του Νίκου Σφυρόερα. Ο καθένας έτσι σύντομα μεν, αλλά ουσιαστικά δε να μας δώσετε το προσωπικό στοιχείο, τον προσωπικό λόγο που ο καθένας σας ασχολείστε με την τέχνη. Εγώ προσωπικά, επειδή από το δημοτικό έπαιζα θέατρο, είχα την αγάπη προς το θέατρο. Εγώ από τότε που γεννήθηκα θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει θέατρο, να κάνει αθλητισμό και να τραγουδάει. Ξεκίνησα κάποτε ως λάτρης του θεάτρου με ένα λύκειο της Σύρας να σκηνοθετώ και κάποια στιγμή μετετράπει ο σύλλογος και σε θεατρικό. Με το θέατρο δεν μπορώ να πω ότι έχω υποκριτικές ικανότητες. Έκανα σκηνογραφία. Είμαι και τεχνικός εδώ του θεάτρου και έχω αγαπήσει αυτό εδώ το χώρο. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει μια τέτοιου είδους επένδυση όπως αυτή που ακούγεται από παραγωγούς του Hollywood εδώ στο νησί και άρα συνολικά στη χώρα μας? Θέλουμε μια τέτοια επένδυση των κινηματογραφικών στούντιος διεθνούς επίχυσης και παραγωγικότητας κινηματογραφικών στη Σύρα, πρώτα απ' όλα γιατί και η Σύρα θα προβληθεί περαιτέρω τουριστικώς, με την καλή έννοια του τουρισμού, τη θετική πλευρά, θα επισφραγιστεί η πολιτιστική της ταυτότητα. Είναι τόσο η μεγάλη η αγάπη για τη Σύρο που ναι, θα βοηθήσουμε και εμείς όπως μπορούμε σε οποιαδήποτε περίπτωση να προβληθεί αυτός ο τόπος. Όλα ξεκίνησαν πιθανότατα από μια επίσκεψη του Μπερνστάιν όταν ήρθε στη Σύρο, βλέποντας το νησί μας που από όπου και να το κοιτάξεις φωνάζει για την ιστορία του, για το παρελθόν του. Θα σας πω τι μου είπε ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, μήπως είναι πρωταπηλιάτικο αστείο, και του είπα εγώ ότι προφανώς κάποιοι, γιατί είναι δυστυχώς αρρώστια του έθνους μας, ήτανε όχι μόνο δύσπιστοι αλλά και κακόπιστοι ότι αυτό το τόσο μεγάλο σπουδαίο πράγμα που πρόκειται να γίνει, στην αρχή το υποδέχτηκαν με μία δόση φεδρότητας, με μία ελαφράδα ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Όμως και αυτός εδώ ο χώρος που βρισκόμαστε, το 1977 αυτό ήταν ένα γιαπί. Κάποιοι τρελοί μπήκαν εδώ μέσα. Κάποιοι τρελοί κλέψαν ρεύμα από μια διπλανή οικοδομή και άρχισαν να το λειτουργούν σαν θέατρο, με ένα στα παράθυρα και στην οροφή. Και περνούσε απ' έξω πάλι ο ίδιος κόσμος και έλεγε: «Μα τι κάνουν αυτοί οι τρελοί μέσα?» Η Σύρος είναι ένα μεγάλο σκηνικό που το έχει υφάνει ο χρόνος και οι άνθρωποι. Έτσι, είναι ένα μαγικό σκηνικό και από αυτό γοητεύτηκε, φαντάζομαι, ο Μπερνστάιν. Αυτή είναι η ευκαιρία, νομίζω, του αιώνα για το νησί μας. Ήταν πραγματικά ευτυχία να επισκεφθεί το νησί μας ο Μπέρνστάιν, ο οποίος νωρίς κατάλαβε σε τι χώρο βρίσκεται, το συνδύασε μέσα στη σκέψη του άνθρωπος, το δούλεψε και βρήκε το πραγματικά γόνιμο χωράφι που μπορεί να σπείρει πράγματα και να γίνουν θαύματα. Εδώ και λίγους μήνες γίνεται μία συζήτηση η οποία θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να θεωρηθεί ένα άπιαστο όνειρο, ένα μη ρεαλιστικό σενάριο κινηματογραφικής ταινίας ενδεχομένως, ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το Hollywood
να αξιοποιηθεί η Σύρος. Η Σύρος αντιαφισβήτητα διαθέτει ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό μαζί με τα υπόλοιπα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, όπου το κάνουν μοναδικό εναντί άλλων προορισμών και επενδύσεων τέτοιου τύπου, όπως μιας κινηματογραφικής σχολής ή επένδυσης. Ο Δήμος Ιερορμούπολης χαιρετίζει και στηρίζει την προσπάθεια του Αντιπεριφερειάρχη και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τόσο δύσκολους καιρούς εν ώψη οικονομικής κρίσης να υπάρχουν επενδύσεις. Δύσπιστοι σε αυτό το εγχείρημα υπάρχουν? Δεν θα έλεγα ακριβώς δύσπιστοι, απλά αμφιβάλλουν, δεδομένου ότι το παρελθόν των προσπαθειών που έχουν γίνει για επενδύσεις στην Ελλάδα μας έχει δείξει ότι στο τέλος δεν ολοκληρώνονται λόγω των προβλημάτων, γνωστών προβλημάτων του κράτους. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία το θέλει πάρα πολύ, και νομίζω ότι και η δυσπιστία σιγά σιγά υποχωρεί, γιατί έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης επένδυσης. Αν αυτή η επένδυση ολοκληρωθεί, τι θα σημάνει αυτό για το νησί? Για το νησί πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Σε μια εποχή που το έχουμε ανάγκη, μεγάλη προοπτική, αναπτυξιακή προοπτική, γιατί αναμφισβήτητα η συγκεκριμένη επένδυση θα συμπασίρει και άλλες σε επίπεδο τουριστικών επενδύσεων, και θα φέρει και την ελπίδα ότι κάτι καινούργιο ξεκινάει, κάτι καινούργιο γεννιέται μεγάλο και θα αλλάξει και η ψυχολογία των ανθρώπων για να μπορέσουν να δουν το μέλλον τους διαφορετικά. Αυτά λοιπόν αναφορικά με το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από τη βιομηχανία του Hollywood στη Σύρο. Μιλήσαμε με όλες τις πλευρές όπως παρακολουθήσατε. Βρεθήκαμε αυτοπροσώπω σε όλα τα σημεία. Αυτή άλλωστε είναι η αντίληψη και της εκπομπής στη προσπάθεια αυτή που κάνουμε εδώ και 4 χρόνια ως προς την προσέγγιση και την παρουσίαση των θεμάτων. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.